Τώρα θα δούμε κάποιες ε, πολύ ουσιαστικές και βασικές ιδιότητες του ολοκληρώματος, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμε σε υπολογισμούς, αλλά και σε αποδείξεις θεωρημάτων. Η πρώτη και βασικότερη από όλες είναι η λεγόμενη γραμμικότητα του ολοκληρώματος. Τι σημαίνει η γραμμικότητα? Σημαίνει ότι αν πάρουμε ένα γραμμικό συνδυασμό δύο συναρτήσεων, γραμμικό συνδυασμό σημαίνει να πάρουμε το άθροισμά του επί κάποιο συντελεστή η καθεμία. Το λάμδα εδώ και το μ, είναι σταθεροί δεν έχουν χ μέσα. Το λάμδα f του χ συν μη επί του χ είναι αυτό που ονομάζουμε ένα γραμμικό συνδυασμό των δύο συναρτήσεων. Τι μα λέει λοιπόν αυτή η πρώτη ιδιότητα, ότι αν πάρουμε το ολοκλήρωμα ενό γραμμικού συνδυασμού δύο συναρτήσεων, εννοείται οι συναρτήσει να είναι, παραγω... είναι ρήμαν ολοκληρώσιμε, έτσι, τότε αυτή η συνάρτηση, αυτό ο γραμμικό συνδυασμό είναι ρήμαν ολοκληρώσιμο και α, το ολοκλήρωμα από A ω B θα είναι ο αντίστοιχο γραμμικό συνδυασμό των ολοκληρωμάτων τη F και τη G. Βλέπετε λοιπόν ότι παίρνουμε λ επί το ολοκλήρωμα τη F συν μη επί το ολοκλήρωμα τη G. Δεν θα το αποδείξουμε αυτό. Ε, βγαίνει σχετικά εύκολα από τον ορισμό του ολοκληρώματο. Θα το δεχτούμε και θα το χρησιμοποιούμε από εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα. Η επόμενη ιδιότητα που θα δούμε, η οποία είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί ε, από τον ορισμό του ολοκληρώματο, είναι ότι αν έχουμε δύο συναρτήσεις F και G, ορισμένες πάνω στο ίδιο διάστημα, που πάντα η F είναι κάτω από την G, ή άντε ίση με την G, στο διάστημα α ως β, τότε το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα της G. Αυτό λέγεται μονοτονία του ολοκληρώματος. Μεγαλώνει η συνάρτηση, μεγαλώνει το ολοκλήρωμα. Αυτό σημαίνει μονοτονία. Και γιατί είναι σχεδόν προφανή σε αυτή η ιδιότητα, διότι όταν γράψει, για παράδειγμα, ένα ρήμα ανάθεσμα, αν φυξάρει τη διαμέρεση, πάρει την ίδια διαμέρεση για την F και την G, και πάρει και το ίδιο ξύ, όπω έχει κάθε δικαίωμα να κάνει όταν υπολογίζει το ολοκίνωμα, τότε στο ρήμαν άθροισμα τα πλάτη των διαστημάτων είναι τα ίδια όταν πα από την F στην G, γιατί πήρε την ίδια διαμέρεση και το F του ξι θα είναι μικρότερο ή ίσο από το G του ξι. Άρα κάθε ρήμαν άθροισμα τη G είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ίδιου ρήματος, του αντίστοιχου ρήμαν για την F. Άρα λοιπόν και στο όριο το ολοκλήρωμα της D θα είναι μεγαλύτερο ίσο από το ολοκλήρωμα τη της F. Αυτή είναι μια πολύ σχεδόν προφανή ιδιότητα η οποία, η οποία όμως χρησιμοποιείται πάρα πολύ και έχει πολύ σημαντικές συνέπειες. Για παράδειγμα ε, το εξή. Αν πάρουμε μια συνάντηση ας πούμε θετική F του Χ η οποία είναι μικρότερη ίση από τον αριθμό μη όταν το χ ανήκει στο αβ τότε το ολοκλήρωμά της από το 0, από το α, συγγνώμη, ως το b, τη f του χ, το ολοκλήρωμά τη, θα είναι μικρότερο ή ίσο από μη επί το b πλην a. Γιατί αυτό, γιατί μπορεί να εφαρμόσουμε τη μονοτονία του ολοκληρώματο και παίρνουμε σαν συνάντηση g του χ να είναι αυτή εδώ. Ναι, αλλά το ολοκληρώμα τη του χ που είναι σταθερά, ξέρουμε ότι είναι ακριβώ αυτό, αλλά το ολοκλήρωμα τη F είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα τη G το οποίο είναι ίσο με M επί B A, όπω έχουμε αποδείξει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πάρουμε ένα φράγμα, ένα άλλο φράγμα για το ολοκλήρωμα, μπορούμε να, στη θέση του F να βάλουμε το μέγιστο του. Τέλο, ε, αν F και G είναι συναρτήσει ρήμαν ολοκλήρωση που έχουν ολοκλήρωμα, οι οποίε είναι ίδιε παντού εκτό από ένα πεπερασμένο πλήθο σημείων, Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι ενδιαφέρον σε 100 σημεία, σε 1000, σε ένα 100 εκατομμύριο σημεία, αλλά είναι πεπερασμένο αριθμό. Αν λοιπόν πάρει δύο τέτοιε συναρτήσει, τα ολοκληρώματα του είναι ίδια. Δεν επηρεάζεται δηλαδή η τιμή του ολοκληρώματο. Αν πειράξουμε τη συνάρτησή μα σε 1, 2, 3, 15 σημεία, φτάνει είναι να είναι πεπερασμένα τα σημεία μα. Διαστημικά, γιατί συμβαίνει αυτό, παιδιά. Αν έχω μια συνάρτηση, αυτήν εδώ, τότε το ολοκλήρωμα είναι το, ε, το εμβαδό κάτω από το γράφημα τη συνάρτηση. Αυτό το εμβαδό. Αν πάρω τη συνάρτησή μου τώρα σε ένα σημείο και την αλλάξω, τη βάζω αντί να τη βάλω εδώ που ήταν, σε το σημείο αυτό, πάω και τη βάζω τόσο. Και αναρωτηθώ μετά, τι έχω προσθέσει στο ολοκλήρωμα, στο εμβαδό μου. Έχω προσθέσει τίποτα, έχω προσθέσει αυτή η γραμμούλα. Αυτή η γραμμούλα είναι που προσθέθηκε στο κομμάτι κάτω από το γράφημα τη συνάρτηση μου. Μια γραμμή όμω δεν έχει εμβαδό έχει μηδενικό έμβαδο. Άρα λοιπόν μια τέτοια αλλαγή είτε είναι προς τα πάνω είτε είναι προς τα κάτω θα επηρεάσει το εμβαδό κάτω από τη συνάρτησή μου κατά μηδενικό τρόπο. Δεν το επηρεάζει. Και 5 και 10 αλλαγές τέτοιες να κάνω πάλι δεν το επηρεάζει. Οποιαδήποτε λοιπόν, οποιαδήποτε πεπερασμένα στο πλήθος αλλαγές σε μια συνάρτηση δεν πρόκειται να επηρεάσουν το ολοκλήρωμα της συνάρτησης αυτής.